Αλλαγή φρουρά στα διοικητικά πόστα τη πυροσβεστική υπηρεσία στην Κρήτη. Το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματο, μετά από τη συνεδρίαση τη 28η Ιανουαρίου, προήγαγε τον Περιφερειακό Διοικητή Κρήτη Δημοσθένη Μπουντουράκη σε υποστράτηγο, ενώ παράλληλα ο ίδιο μετατίθεται στο επιχειρησιακό κέντρο στη Σάμο, καθώ αναλαμβάνει πλέον τα καθήκοντα του συντονισμού επιχειρήσεων Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτη. Ο Δημοσθένη Μπουντουράκη είναι ένα έμπειρο τέλεχο τη πυροσβεστική υπηρεσία, καθώ εκτό από τα καθήκοντά του που εκτέλεσε άριστα ω περιφερειακό Δικητή Διοικητής Κρήτης, είχε διατελέσει επάξια τα καθήκοντά του και στη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Χανίων. Έτσι, τη θέση του Περιφερειακού Διοικητή Κρήτης αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Ηρακλείου, αρχιπύραρχος Γιώργος Τσικαλά. Ο έω τώρα διοικητή πυροσβεστικών υπηρεσιών Χανίων, Γιώργο Μαρκουλάκη, προάγεται σε αρχιπύραρχο και αναλαμβάνει καθήκοντα στο αρχηγείο του σώματο στην Αθήνα, στο Υπουργείο Κλιματική Κρίση. Ο ίδιο έχει περάσει από αρκετέ νευραλγικέ θέσει σε αρκετού νομού του νησιού, έχοντα διατελέσει διοικητή τη Πυροσβεστική Υπηρεσία Βρυσσών για 14 συνεχή έτη. Τη σκητάλη στη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος διοικητή τη Πυροσβεστική Υπηρεσία Βρυσσών, πύραρχο Ξενοφών Τσιλιμιγκάκη. Αντιστήχω, τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ρεθύμνη αναλαμβάνει ο επί σειρά ετών διοικητή του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού Χανίων και αναπληρωτή διοικητή διοίκηση του Νομού Χανίων, πύραρχο Αντώνη Πρωτοπαπαδάκη. Τέλο, στο Νομολασιθίου αναλαμβάνει διοικητή, ο έω τώρα διοικητή τη πυροσβεστική υπηρεσία Αγίου Νικολάου, πύραρχο Κωνσταντίνο Γεροδίμο. Στη θέση του παραμένει ο διοικητή τη πυροσβεστική υπηρεσία Κισάμου, Γιώργιο Νικολουδάκη.